Η δυσχερής οικονομική κατάσταση στους Δήμους ροκανίζει μέρα με τη μέρα την κυβερνητική προσπάθεια να εξασφαλίσει συνενετικό κλίμα. Οι ΟΤΑ βρίσκονται σε αναβρασμό, καθώς υπό συνθήκες οικονομικής ασφυξίας διεκδικούν την προστασία της λειτουργίας τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών και ιδιαίτερα την κοινωνική στήριξη των πιο αδύναμων. Εωρείται ως προειδοποίηση ότι θα ξεκινήσουν δυναμικές κινητοποιήσεις αν ο διάλογος με την κυβέρνηση δεν δώσει χειροπιαστά αποτελέσματα στα αιτήματά τους. Για οικονομικούς λόγους κυρίως, αλλά και για άλλα ανοιχτά ζητήματα τα οποία απασχολούν το Δήμο Παγκαίου, στην Αθήνα μετέβει ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Κυρίως τα θέματα που έχουμε να κουβεντιάσουμε στην Γενική Συνέλευση, την έκτακτη συνέλευση που θα γίνει αύριο στην Αθήνα, τη ΣΚΕΔΕ, είναι κυρίως τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι Δήμοι. Το έχω αναφέρει πολλές φορές, δεδομένου ότι ο Δήμος Παγκαίου έχει ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα και ήμασταν από αυτούς που μοιαζόμασταν περισσότερο από την αρχή, γιατί ίσως η ευρωστία κάποιων άλλων Δήμων τους έκανε έτσι ώστε να μην ασχολούνται με αυτό το θέμα. Επειδή όμως εμάς μας ενδιαφέρουν αυτοί οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι οποίοι δεν έχουν έρθει στα ταμεία του Δήμου, είναι ιδιαίτερο πρόβλημα για μας και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε απέναντι στους δημότες μας. Έχουμε πρόβλημα με την ΣΑΤΑ, δεδομένου ότι από τον Απρίλιο και μετά δεν μας είχαν έρθει καθόλου χρήματα. Έχει έρθει μία δόση τώρα της ΣΑΤΑ του Μαΐου. Όπως σε τελευταία επίσκεψη μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Κουρουμπλής, ο υπουργός που του είχα θέσει και το ανάλογο θέμα. Δυστυχώς με μία δόση της ΣΑΤΑς και αυτή του Μαΐου αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Καθώς επίσης και τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία είναι και αυτά ένα μεγάλο ποσό για τον Δήμο Παγκαίου, που ΣΑΤΑ και ληξιπρόθεσμα μαζί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν δεν πάρουμε αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορέσουμε πλέον να λειτουργήσουμε. Γιατί είναι θεσμοθετημένοι πόροι, είναι για τις λειτουργικές μας δαπάνες όλα αυτά και για τις μισθοδοσίες του προσωπικού, που καταλαβαίνετε ότι και οι δημότες, έχοντας το πρόβλημα αυτό με τη ρευστότητα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Δήμο, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημά μας όσο γίνεται και μεγαλώνει. Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει στραμμένο το βλέμμα και στους εργαζόμενους των περιφερειών που βρίσκονται σε αναστάτωση, καθώς η κυβέρνηση σταματά από 1η Απριλίου 2016 τη μισθοδοσία των υπαλλήλων των περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως γινόταν έως τώρα, και πλέον η μισθοδοσία θα γίνεται μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Είναι πολύ κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα έχουμε, η συνέλευση της ΚΕΔΕ. Βέβαια θα τεθούν και πολλά άλλα θέματα για την λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων, που πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα, γιατί και η ΚΕΔΕ είναι ένας φορέας μέσω του οποίου μπορούμε να πιέζουμε προς την κεντρική εξουσία ώστε να έχουμε τις ανάλογες επιχορηγίες για τη λειτουργία μας.